Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, την ίδια ακριβώς ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα σύνορά της για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όταν την ίδια στιγμή όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας συμφωνούν και υλοποιούν την κατάπτυση στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τον κανονισμό του Δουβλίνου, που εγκλωβίζει στη χώρα μας πρόσφυγες και μετανάστες, και ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φτιάχνει νέες φυλακές ανθρώπινων ψυχών στα νησιά και πλωτά θαλάσσια φράγματα, έρχεται ένα σχέδιο νόμου που κάνει ύμνους στην κινητικότητα και επικροτεί τη σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που δηλώνουν την έντονη πρόθεσή τους για μετεγκατάσταση με στόχο την εργασία στο εξωτερικό. Κλείνει τα μάτια στο κέριο και οξυμένο ζήτημα με τους χιλιάδες μετανάστες που είναι χωρίς χαρτιά και δεν μπορούν ούτε να μείνουν, ούτε να εργαστούν νόμιμα, παρόλο που αρκετοί από αυτούς εργάζονται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά ούτε και να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της Σέγγεν και του κανονισμού του Δουβλίνου. Καθόλου επίσης δεν εκπλήσει αυτή η φαινομενική αντίφαση στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η μετανάστευση χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ως εργαλείο, σαν στρόφιγγα που ανοίγει ή κλείνει ανάλογα με τις ανάγκες των μονοπωλίων για φθηνά εργατικά χέρια. Τους αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως υποζύγια, σαν άλογα που τους κοιτούν στα δόντια ως κριτήριο αγοραπολισίας. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διαπιστωμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυσλειτουργίες στην εφαρμογή προηγούμενων οδηγιών σχετικά με την κινητικότητα εργαζομένων και σπουδαστών για σπουδές και ερευνητικούς σκοπούς. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης όπως σπουδαστές και ερευνητές. Τόσο από το πνεύμα αλλά και το γράμμα των ευρωενωσιακών οδηγιών, όσο και από την αιτιολογική έκθεση, αναδεικνύεται ότι ζητούμενο είναι μέσω της βελτίωσης στους όρους κινητικότητας το ανθρώπινο κεφάλαιο να αποτελέσει ένα βασικό συντελεστή στην καπιταλιστική ανάπτυξη, με ζητούμενο τη βελτίωση εκμετάλλευσης εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων προερχόμενο από τρίτες χώρες από τους ευρωπαϊκούς μονοπωλιακούς ομίλους. Άλλωστε, είναι ενδεικτική η μελέτη της κυβερνητικής γερμανικής δεξαμενής σκέψης που αναφέρει ότι η Γερμανία θα χρειαστεί να προσελκύσει 276.000 έως 500.000 νέους μετανάστες από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο για να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα ευημερίας και οικονομικής δραστηριότητας. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται η προσαρμογή του σχετικού ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε και οι Έλληνες επιχειρηματίες να μπουν με καλύτερους όρους σε αυτό το παιχνίδι. Είναι λοιπόν προφανές ότι η στάση μας είναι αρνητική επί της αρχής. Εξάλλου, η στρατηγική σύμπλευση στους παραπάνω στόχους όλων των άλλων κομμάτων, προεξαρχόντων αυτών που μετήχαν στη διακυβέρνηση της χώρας, αποτυπώνεται και στη χρονολογική σειρά ψήφισης και ενσωμάτωσης όλων των οδηγιών που αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπεύδουν να υπηρετήσουν αυτές τις στοχεύσεις του κεφαλαίου. Κύριος στόχος είναι να διαμορφωθούν πιο ελκυστικοί κανόνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με την απρόσκοπτη ροή ατόμων υψηλής ειδίκευσης, πλην όμως ευέλικτου και φθηνού εργατικού δυναμικού για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που θα μετακινείται ανάλογα με το πού το έχουν ανάγκη κάθε φορά οι επιχειρηματίες για να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους. Η ελευθερία κίνησης εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι διακηρυγμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τη συνθήκη του Μάστριχτ το 1992. Τον ασπάζονται και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, δίνοντας όρκους πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας σταματήσουν λοιπόν τα ψεύτικα δάκρυα
για αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, για τους νέους, για τα μυαλά και τη διανόηση που εγκαταλείπουν τη χώρα. Αυτό το στόχο υπηρετεί και το δίκτυο Eures μέσω υπηρεσιών και συστημάτων που ενθαρρύνει τους πολίτες να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δημιουργήσουν ουσιαστικά περιπλανόμενους εργαζόμενους μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα εργάζονται όπου και όπως τους χρειάζεται το κεφάλαιο. Στο πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο Eures, καθόλου τυχαία, εντάσσονται και θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβάνοντας και ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών απασχόλησης, είναι τα γνωστά δουλεμπορικά γραφεία, που ως μεσάζοντες νοικιάζουν εργαζόμενους σε εταιρείες και μέσω των οποίων τσακίζεται κάθε εργασιακό τους δικαίωμα. Εκτός της Eures και για τους εργαζόμενους που προέρχονται από τρίτες χώρες, προβλέπουν μεταξύ άλλων εκτός από έμισθη και άμυστη πρακτική άσκηση, εθελοντική υπηρεσία στο όνομα δραστηριοτήτων έμπραχτης αλληλεγγύης. Κάνεται προσκλητήριο κατά το πρότυπο των Φιλιππινέζων σε εσωτερικούς άμυστους βοηθούς, δηλαδή για όσους φιλοξενούνται προσωρινά από οικογένειες για να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις τους στη χώρα υποδοχής, προσφέροντας σε αντάλλαγμα οικιακές υπηρεσίες και φροντίδα παιδιών, δηλαδή ο ορισμός της άγριας εκμετάλλευσης στο όνομα της γνωριμίας με τη χώρα. Για όλους αυτούς, μαζί με το εργατικό δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων, συστήνεται να δίνονται άδειες διαμονής. Με τον όρο κινητικότητα, προφανώς δεν εννοείται μόνο την περιπλάνηση από χώρα σε χώρα, αλλά και την περιπλάνηση από επάγγελμα σε επάγγελμα. Θεωρείται πρόοδο και σύγχρονο το να αλλάζεις τουλάχιστον 6-7 επαγγέλματα στη ζωή σου. Θεωρείται εμπόδιο επίσης την ιδιόκτητη κατοικία για τον εργαζόμενο. Όπως ισχυρίζεστε, δημιουργεί αναστολές και εμπόδια στην κινητικότητα. Οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων απαιτούν να μετακινεί το εργαζόμενος σε άλλο επάγγελμα ή ειδικότητα όταν ο εργοδότης πάβει να τον έχει ανάγκη στη θέση εργασίας που αρχικά είχε. Οι στοχεύσεις αυτές, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άσχετες και με τις βλέψεις για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι σε εξέλιξη και την περαιτέρω συνεργασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Οι πρακτικάροι και οι ασκούμενοι, με βάση την αναβαθμισμένη Eures, είτε με τσάμπα εργασία, είτε με μισθούς ψίχουλα, στο όνομα της απόκτησης δεξιοτήτων, θα εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες για να συνεχίσουν να θησαυρίζουν τα μονοπόλια. Στο παρόν σχέδιο νόμου, αναπαράγεται επίσης η διάκριση σε βάρος πρακτικάριων ως μη εργαζόμενους. Συνεχίζεται η διάκριση μεταξύ πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπηκόων τρίτων χωρών προς διευκόλυνση των εργοδοτών. Δεν τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, παρόλο που στο άρθρο 26 εντελώς υποκριτικά κάνει λόγο για την ίση μεταχείριση με τους συμμεταπούς. Αυξάνει τις μέγιστες ώρες εργασίας των σπουδαστών. Διευρύνονται οι όροι απόρριψης ετοιμάτων για άδειες διαμονής. Μπάζει τα πανεπιστήμια στη λογική της εθελοντικής εργασίας, δηλαδή της απλήρωτης εργασίας και πολλά άλλα. Το τι περιμένει τους νέους εργαζόμενους, την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, ιδιαίτερα όσοι είναι στην κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση, που σπουδάζουν για να πάρουν τη θέση των γονιών τους στην παραγωγή, φαίνεται και από το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που επίκειται να κατατεθεί από την κυβέρνηση στη Βουλή. Δίπλα στους σημερινούς συνταξιούχους και τους παλιότερους εργαζόμενους, η νεολαία είναι στο στόχαστρο αυτής της αντιασφαλιστικής, αντιδραστικής μεταρρύθμισης που προστίθεται στο ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων, στη γενίκευση της εργασιακής ανασφάλειας, στην περιπλάνηση ανάμεσα στη μισοδουλειά και την ανεργία. Να γιατί, ιδιαίτερα η νέα γενιά, πρέπει να απαντήσει μαχητικά με τη μαζική της συμμετοχή στην απεργία στις 18 του μήνα. Οι νέοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που για να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τον νόμο Βρούτσε-Κατρούγκαλου θα πρέπει να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ειδικά στις νέες συμβάσεις, ένας σημερινός νεοπροσλαμβανόμενος θα χρειαστεί 54 χρόνια αδιάλειπτης δουλειάς για να πάρει ακόμα και τη βασική σύνταξη
το επίδομα πτωχοκομείου. Η προστιθέμενη αξία για την οποία πασχίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στο σχέδιο νόμου τόσο με την εσωτερική κινητικότητα όσο και με την κινητικότητα από τρίτες χώρες δεν είναι άλλη από την υπεραξία που καρπώνονται οι καπιταλιστές εκμεταλλευόμενοι την εργατική δύναμη αυτών που ξεσπιτώνονται, αφήνουν τις οικογένειές τους, γυρίζουν από χώρα σε χώρα για ένα ισχνό μεροκάματο. Και αν θα είναι κάτι τέτοιο βέβαια και αυτό. Η αναζήτηση ενός εισοδήματος για επιβίωση είναι η ανάγκη πάνω στην οποία πατούν οι εργοδότες σε κάθε χώρα, προσφέροντας πετσοκομμένους μισθούς και ανασφάλιστη εργασία. Μιλούν μάλιστα για δίκαιη κινητικότητα. Κινητικότητα δηλαδή που πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση. Αναρωτιέται βέβαια κανείς πόσο εθελοντική είναι αυτή όταν μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν χτυπηθεί από την ανεργία, τη φτώχεια και την ανέχεια λόγω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που ζήσαμε. Με την κινητικότητα επιχειρείται να καλλιεργηθεί στην εργατική λαϊκή συνείδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ενιαία αγορά εργασίας, το κοινό μας σπίτι που προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς την έννοια σταθερή και μόνιμη εργασία ως δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστημα γενικά που υπηρετεί στην πράξη όχι μόνο δεν την εξασφαλίζει, αλλά η μερική και προσωρινή ελαστική απασχόληση επεκτείνεται. Κοινό σπίτι όμως δεν μπορεί να υπάρξει για την εργατική τάξη και τα αφεντικά. Η εργασιακή ζούγκλα που έχουν φτιάξει για τα μονοπόλια θα έχει για θύματα τα εκατομμύρια εργαζόμενους και άνεργους κύρια τους νέους που τώρα προσπαθούν να μπουν στην παραγωγή. Φυσικά, δεν παραβλέπουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να δοθεί δυνατότητα σε νεολαίους από χώρες που χυμάζονται από τα δεινά της υπεριαλιστικής επεμβατικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άλλων υπεριαλιστικών κέντρων στις χώρες τους, από την ένταση της καταστολής και των διωγμών από δικτατορικά ή τύπης δημοκρατικά καθεστώτα που χαίρουν τη στήριξης του ενός ή του άλλου υπεριαλιστικού κέντρου. Σε αυτούς τους ανθρώπους είμαστε έμπραχτα αλληλέγγυοι, στηρίζοντας τους αγώνες των λαϊκών κινημάτων στις χώρες τους, στηρίζοντας τον αγώνα τους ως μέρους της εργατικής τάξης και στις χώρες υποδοχής, αντιπαλεύοντας με αποφασιστικότητα κάθε ρατσιστική, ξενοφοβική διάκριση απέναντί τους. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη όσο οι δυνατότητες ανάπτυξης της επιστήμης και της έρευνας μέσα από τη δουλειά τους και των υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενων επιστημόνων μένει βορρά στις ορέξεις και τις ιεραρχήσεις των μονοπωλιακών ομίλων με αποτέλεσμα να στρεβλώνεται η ένταση της εκμετάλλευσης της δουλειάς τους, πράγμα που συντελεί στην ανάσχεση της προοπτικής ικανοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, δεν παίρνει από μερεμέτια, μόνο ανατρέπεται. Γι' αυτό και η μόνη φιλολαϊκή διέξοδος είναι η πάλη της εργατικής τάξης και των άλλων φτωχών λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας, στις άλλες χώρες, για να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν αυτά που πραγματικά τους ανήκουν, στη χώρα μας για την ανάκτηση των απολειών όλων των προηγούμενων χρόνων στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης και της εθνικής υπόθεσης να συμβάλλουν όλοι για το ξεπέρασμά της και κυρίως για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αλλά αυτό προϋποθέτει ένα άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, προϋποθέτει την λαϊκή εξουσία με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.